για το θέμα των αποζημιώσεων και η απάντηση που έδωσαν οι Γερμανοί, εκείνο που υποκίνησε ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή. Το γιατί τώρα ο τίτλος προδομένη για προδομένη υπόθεση, προφανώς αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση στα 2000-2001 την υπόθεση αυτή. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε σχέση με αυτό. Εν σχέση με και με το γεγονός ότι γίνανε και κάποιες δικονομικές, να το πω έτσι, αβάλειες, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα τελικά να παγώσει το θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μεσολάβησε σε κάποιο βαθμό και ο Υπουργός Δικαιοσύνης τότε, ο Μιχάλης Σταθόπουλος, ο οποίος φρόντισε να βοηθήσει ώστε να ανασταλεί η όλη διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Γερμανών. Και να σημειώσω δείτε κάτι που έχει σχέση με την ανακοίνωση πριν από 2 μήνες του θέματος πάλι στην Βουλή. Η σειρά βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο Μενώνης ο Γλέζος, ο Γιάννης ο Σταθάς, από ο βουλευτής του Διστόμου, έθεσε ένα ζήτημα, ότι μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ρουπακιώτης, ο οποίος μάλιστα έχει σχετιστεί κατά κάποιο τρόπο με το θέμα της διεκδίκησης ως πρόεδρος παλιότερα του Δικηγορικού Συλλόγου, μήπως θα έπρεπε να αναιρέσει την περιβόητη εκείνη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Σταθόπουλου ότι έπρεπε να παγώσει τη διαδικασία των κατασχέσεων για να μην προκληθούν προβλήματα στις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας. Απάντησε λοιπόν με έναν τρόπο που θυμίζει πολύ τις απαντήσεις που δίνουν όλοι οι δικηγόροι όταν θέλουν να ξεφύγουν, να απαντήσουν. Είναι θέμα αστικού δικαίου, είναι θέμα δικονομικό, μάλιστα είναι θέμα πολιτικής δικονομίας. Ξέρετε τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απάντηση της ουσίας δεν έδωσε, όμως υποσχέθηκε ότι το θέμα αυτό θα ήταν ένα κεντρικό ζήτημα και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το τωρινό Υπουργείο Δικαιοσύνης, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κέρδος. Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές για να εξηγήσω λίγο για το ζήτημα αυτό. Θέλω να προσθέσουμε σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν 2-3 πράγματα ακόμα αναφορικά με τις διεκδικήσεις της Ελλάδας. Υπάρχει το ζήτημα των διαπαγών των προϊόντων και των υλικών εξαιτίας των κατασχέσεων των Γερμανών, τα προϊόντα τα οποία μεταφέρθηκαν, κυρίως βέβαια προϊόντα βιομηχανικά, τα οποία και πρωτεσύλες που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και τη διάρκεια της κατοχής. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο μέγεθος χρημάτων. Υπολογίστηκαν στα 1946 γύρω στα 580 εκατομμύρια δολάρια αξίας του 1938. Είναι ένα ποσό επίσης πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο δεν έχει προφανώς αποδοθεί. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το πρόβλημα με την αξία των πλαστών κατοχικών γερμανικών μάρκων. Ξέρετε, όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ στην Ελλάδα, είχαν έρθει στην ουσία χωρίς και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, χωρίς επιμελητία. Σε μεγάλο βαθμό οι Ιταλοί ιδίως επεινάγανε. Οι Γερμανοί και αυτοί στην πρώτη φάση αντιμετωπίζαν προβλήματα. Οπότε σκεφτήκανε πολύ απλά με τα κινητά τυπογραφία που διέθεται να εκδώσουν το λεγόμενο κατοχικό μάρκο. Το οποίο κατοχικό μάρκο, το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι ήταν μόνο από τη μία πλευρά ήταν τυπωμένο, από την άλλη ήταν λευκό. Και το οποίο έπαιρνε μια υπογραφή στη λευκή του πλευρά και υποτίθεται ότι μπορούσε κάποιος να πάει στην τράπεζα και να ανταλλάξει τα κατοχικά μάρκα που θα έπαιρνε στη συναλλαγή του από τους Γερμανούς. Το πρόβλημα ήταν ότι όχι μόνο δεν είχαν καμία αξία τα κατοχικά μάρκα, αλλά αυτός που πουλούσε κάποιο προϊόν και έπαιρνε τα κατοχικά μάρκα έδινε ρέστα σε ελληνικές δραχμές, οπότε έχανε και σε σχέση με τις δραχμές που έδινε ως ρέστα. Αυτά λοιπόν τα κατοχικά μάρκα βεβαίως αποσυρθήκανε γιατί είχαν προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα και οι Γερμανοί οι ίδιοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα ήδη από τον Αύγουστο του 1941 για να αρχίσει να αποσύρονται αυτά. Το θέμα είναι ότι ο όγκος των κατοχικών μάρκων, και αυτό μάθαμε στο τέλος, αυτός ο όγκος των κατοχικών μάρκων δεν καταστράφηκαν, αποσύρθηκαν
και βρίσκονται στα δισαπροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος. Δηλαδή θα μπορούσε σε τελευταία ανάλυση να γίνει και σε σχέση με αυτά, να γίνει ένας υπολογισμός σε κάποιο βαθμό, γιατί τα κατοχικά αυτά μάρκα ανταλλάχθηκαν, ήταν 50 δραχμές προς ένα κατοχικό μάρκο. Θα μπορούσε να γίνει και σε αυτή την περίπτωση ένας υπολογισμός και να διεκδικηθούν και τα χρήματα αυτά. Εκτός λοιπόν από την αξία των... υπήρχαν επίσης η αξία των μετάλλων, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, αρχίσαν και λιώνανε τις δραχμές. Ό,τι υπήρχε σε μεταλλικό νόμισμα, λιώθηκε και δόθηκε στην Γερμανία. Δηλαδή υπήρχε, περίπου υπολογίζεται ότι ήταν 3,5 τόνοι ασημιού και αντίστοιχη τόνη νικελίου κλπ. Αυτά τα υλικά βέβαια χρησιμοποιήθηκαν από την πολεμική βιομηχανία του Ράιχ. Προφανώς και αυτά μας τα χρωστούν οι Γερμανοί. Μας χρωστούν επίσης τους δράχμους χρυσού που δεν πήρε μαζί της η ελληνική κυβέρνηση όταν πήγε στη Μέση Ανατολή. Ήταν κυρίως ένα τμήμα του χρυσού του ελληνικού κράτους και κοσμήματα και τη μαρφή τα οποία είχαν συγκεντρωθεί εξαιτίας εράνων που είχαν γίνει αναφορικά με τη χρηματοδότηση του μετόπου, του αλβανικού μετόπου, τα οποία βρέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και εκεί αυτά βεβαίως διερπάτησαν. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να μας αποδοθούν. Ήτανε κλοπή. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο κανείς να προσδιορίσει ποιο ήταν το ακριβές μέγεθος αυτών των χρημάτων, αλλά πάντως και αυτά θα μπορούσαν να υπολογιστούν. Και βέβαια είναι το θέμα των αρχαιολογικών θησαυρών. Εδώ να σημειώσω ότι η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν εξαιρετικά προσεκτικό σε σχέση με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι, το οποίο μάλιστα το βρήκα και στην ιστοσελίδα του ΑΕΤΟΥ. Αναφέρεται εκεί. Εκεί μέσα στο βιβλιαράκι αυτό φαίνεται με πόσο μεγάλη προσοχή αντιμετωπίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση και ιδίως από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία το θέμα των καταστροφών που προκαλέσανε οι Γερμανοί σε σχέση με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Εκεί θα διαπιστώσετε μέσα ότι υπάρχει καταγραφή ακόμα και για το, το εμβαδόν ενός κατεστραμμένου εξαιτίας της συμπεριφοράς των Γερμανών, ενός κατεστραμμένου βυζαντινού ψηφιδωτού σε κάποιο χωριό ή σε κάποια εκκλησία που βρέθηκε σε κάποιο χωριό από μακρισμένες περιοχές της χώρας. Υπάρχει, το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι και αυτά είναι, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτομερή, είναι και αυτά προφανώς διεκδικήσιμα, αν κάποια στιγμή βεβαίως αποφασίσουμε να τα διεκδικήσουμε. Να προσθέσω επίσης και κάτι άλλο που το σε σχέση με το δίστομο και με τη σφαγή του δίστομου, δεν είχαμε εκτέλεση στο δίστομο. Είχαμε σφαγή κυρίως με μαχαίρια. Όταν λέμε σφαγή, κανονική σφαγή, αυτό δηλαδή η κυριολεκτική είναι της σφαγής. Και εδώ είχαμε μεταξύ άλλων, είχαμε και σφαγή αγέννητων παιδιών. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι μπορεί να σημαίνει σφαγή αγέννητων παιδιών, έτσι. Υπάρχει και αυτό, οι περιγραφές είναι τρομακτικές, δηλαδή κάποιος που τη διαβάζει μένει πραγματικά ενεός με τη συμπεριφορά ανθρώπων που υποτίθεται ότι όμνιαν στο όνομα του Γκέτε, του Σίλερ κλπ. Να πω σε σχέση μερικά πράγματα σε σχέση με το θέμα τώρα της διεκδίκησης. Το Συμβούλιο των Κυπριών Δυνάμεων, κυρίως το Πότσδαμ, το 1945, επιδίκασε, θεώρησε από τις απαιτήσεις των Ελλήνων που ήταν 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, επιδίκασε ένα ποσό της τάξης των 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνω εδώ και έχει μια κάποια σημασία ότι και στους Ιταλούς και οι Ιταλοί πάλι στο Πότσδαμ υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ένα τμήμα αποζημιώσεων. Ήταν βέβαια το ποσό σχετικά μικρό, δηλαδή ήταν γύρω στα 105 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο πληρώθηκε στο αρχαίρεο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι συμφωνήθηκε και δόθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα. Το γεγονός ότι πήραμε τα Δωδεκάνησα ήταν και αυτό κατά έναν τρόπο μια πολεμική, να το πω έτσι, αποζημίωση, ωστόσο δόθηκαν αυτά. Γιατί δεν τα έδωσε η Γερμανία?
τα χρήματα αυτά. Γιατί δεν τα έδωσε η Γερμανία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούσε, επί τη βάση των απόψεων των Αμερικανών, δεν μπορούσε να τα δώσει. Πράγματι δεν μπορούσε να τα δώσει. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχε χωρίσει σε τρεις δόνες κατοχής, στην ουσία τις δύο από τις τρεις δόνες τις χρηματοδοτούσαν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ ενδεχομένως χρηματοδοτούσαν και τη ρωσική ζώνη κάποια στιγμή. Και πραγματικά θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι δεν μπορούσαν σε εκείνη τη φάση να δοθούν τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, το ζήτημα παραπέμπτηκε για την επόμενη διάσκεψη που έγινε στη Μόσχα την άνοιξη του 1947, στην οποία εκεί οι Αμερικανοί απέκτησαν ότι ναι, να δοθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων στην Ελλάδα, αλλά να δοθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ανασυγκροτούνταν η γερμανική οικονομία. Το θέμα παραπέμπτηκε στα 1953. Στα 1953, στην πραγματικότητα έγινε μια διευθέτηση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, και αυτό μας το οφείλουν, αν θέλετε να προσθέσουμε και το σημείο, αυτό μας το οφείλουν οι Γερμανοί, γιατί σε εκείνη τη φάση που έγινε η περιβόητη διευθέτηση Έρχαρτ και Μαρκεζίνη, ήταν εντελώς απομονωμένη η Γερμανία σε σχέση με την διεθνή κοινότητα. Σε καθοριστικό βαθμό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι εμείς υπογράψαμε συμφωνία με τους Γερμανούς σε εκείνη τη φάση, είναι Νοέμβριο του 1953, και αυτό σε κάποιο βαθμό έσφασε τον αποκλεισμό που υφίσταται στο πλαίσιο των διεθνών και των οικονομικών σχέσεων η Γερμανία. Οπότε μας το οφείλουν και αυτό. Υποτίθεται λοιπόν εκεί έγινε μια συζήτηση και υποσχέθηκαν οι Γερμανοί ότι κάποια στιγμή, όταν θα προχωρούσε η διαδικασία, θα απέδιδαν τα χρήματα αυτά. Και φτάνουμε βεβαίως στο 1900. Υπήρχε και στο ενδιάμεσο και μια άλλη απόπειρα διευθέτηση το 1948, αλλά δυστυχώς σε εκείνη τη φάση αποφασίσανε κυρίως οι Δυτικοί ότι έπρεπε να διχοτομήσουν τη Γερμανία και να ενισχύσουν το δυτικό της τμήμα, και το αποτέλεσμα αυτού ήταν να σταλούν όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα ήταν στην ουσία εκείνη η φάση που ενέγινε τον ψυχρό πόλεμο. Και φτάνουμε βεβαίως στα 1959, όπου εκεί γίνεται ο περιβόητος διακανονισμός ανάμεσα στην Γερμανία και την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε ένα διακανονισμό με την πλάτη στον τοίχο την περίοδο εκείνη. Γιατί αντιμετώπιζε, όπως και σήμερα, η Ελλάδα τότε πρόβλημα σε σχέση με τους δανειστές της. Εξέπνευσε κάποια ομόλογα, κυρίως ομόλογα τα οποία είχαν συναφθεί με το Αμερικάνικο Δημόσιο και με Αμερικανούς κεφαλαιούχους, και έπρεπε οπωσδήποτε ο Καραμαλής να βρει χρήματα. Αντιμετώπισε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα η χώρα σε εκείνη τη φάση. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, ιδίως στη Μακεδονία. Ο Καραμαλής ήταν σχετικά ευάλωτος και σκέφτηκε να προωθήσει το θέμα. Το πρόθεσε με την εξής έννοια. Έκανε συμφωνία τελικά ότι θα έπαιρνε τα περιβόητα 115 εκατομμύρια μάρκα. Ήταν ένα μελιτέο ποσό σε σχέση βεβαίως με αυτό που πραγματικά διεκδικούσε και αναγνώριζε η ελληνική κυβέρνηση ως οφειλή από την πλευρά της Γερμανίας. Τα πήρε τα μάρκα αυτά με αυτή την έννοια. Όμως, τα πήρε τα μάρκα αυτά, έδωσε εντολή, γιατί προφανώς δεν ήταν πρωτοβουλία του πρέσβη αυτό, έδωσε εντολή στον Υψηλάντη, τον πρέσβη που είχαμε στη Βόνη, να δηλώσει στο Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών ότι ναι μεν παίρνουμε τα μάρκα αυτά, αλλά τα παίρνουμε στην ουσία ως προκαταβολή. Στην πραγματικότητα, δικαιολογούσε δηλαδή η κίνηση αυτή τη διεκδίκηση των χρημάτων αυτών. Ξανατίθεται, να σημειώσω εδώ πέρα βέβαια, ότι σε σχέση με το πόσο ευάλωτη ήταν η ελληνική θέση, να σημειωθεί μόνο το εξής, ότι την ξέρετε την ιστορία με το Μέρτενς, έτσι, αυτόν. Να σημειώσω και εδώ πέρα την ιστορία με το Μέρτενς, κάτι άλλο που ξέχασα που είναι και αυτό διεκδικήσιμο. Είναι ο περιβόητος χρυσός των Ελλήνων Εβραίων. Άλλο ένα μέγεθος, το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουμε αναζητήσει, δεν το έχουμε διεκδικήσει. Υπάρχει ένας υπολογισμός, έχουν προβεί σε αυτόν κάποιοι ιστορικοί, ότι πιθανόν αφαιρέθηκε από τους Έλληνες Εβραίους ένα ποσό της τάξης του 1.300.000 χρυσών λιρών. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο βεβαίως και αυτό στην πραγματικότητα είναι διεκδικήσιμο και θα έπρεπε και αυτό να το διεκδικήσουμε. Λοιπόν,
προχωρώ λίγο σε σχέση με την επιχειρηματολογία αυτή. Και ο Μέρτενς ως φαγέας, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τους 60.000 Εβραίους που κάτοικαν στο Auschwitz, αυτός όχι μόνο, ενώ είχε δικαστεί στην Ελλάδα από τα ελληνικά δικαστήρια, όχι μόνο με ένα καθεστώς διακρατικών σχέσεων, αν το θέλετε έτσι, με ειδική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, απελευθερώθηκε και πήγε στη Γερμανία. Σημειώνω εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε στο 1972 παίρνοντας και σύνταξη από το γερμανικό κράτος. Από το 1959-1960 στην ουσία το θέμα επανέρχεται όταν πλέον τίθεται το θέμα της ενοποίησης της Γερμανίας. Η επανένωση της Γερμανίας το 1990 γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να μην διεκδικήσουν ενδεχομένως και άλλοι λαοί, να μην μπορέσουν να διεκδικήσουν τις πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν έγινε μία συμφωνία, διακρατική συμφωνία ειρήνης, μία σύμβαση ειρήνης, αλλά έγινε μία συμφωνία στη πραγματικότητα διεκπεραίωσης των σχέσεων της Γερμανίας με τα τέσσερα υπόλοιπα μεγάλα κράτη. Αυτό ακριβώς έδωσε τη δυνατότητα να μην διεκδικηθούν σε εκείνη τη φάση οι αποζημιώσεις. Ήταν η συνθήκη διακανονισμών για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία, έτσι ονομάστηκε η σύμβαση αυτή. Έρχεται το 1991, ο Χέλμουντ Κόλ στην Ελλάδα, παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις που γίνονται 26 Μάη του 1991 στην Κρήτη και δηλώνει υπέρ του θέτου θέμα και σε εκείνη τη φάση ότι ξέρει κάτι μας προστάτε. Ο Κόλ απαντάει ότι εμείς δεν ακουστάμε τίποτα, υπάρχουν δίθεν μυστικά πρωτόκολλα τα οποία είχε υπογράψει η κυβέρνηση Καραμαλή το 1959 και επί τη βάση αυτών των πρωτοκόλλων έχουμε παρετηθεί των διεκδικήσεών μας. Προφανώς και δεν υπάρχει το θέμα γιατί του ζητήθηκε το Κόλ και ζητήθηκε και από το γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών να φέρει αυτά τα πρωτόκολλα αυτά στη δημοσιότητα. Δεν τα έφερε. Και πάμε στην επόμενη φάση, που είναι βεβαίως η φάση που όλοι ξέρουμε και που έχει σχέση και με την ελευθερωτική αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι το ζήτημα των θυμάτων και τι έπρεπε και σε ποιο βαθμό έπρεπε να αποζημιωθούν τα θύματα αυτά. Σημειώνω ότι τα θύματα αυτά των 89 αναγνωρισμένων μαρτυρικών πόλεων, μόνο οι νεκροί, είναι 56.700 τόσοι, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Και το ζήτημα ήταν ότι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε και μέσω της ελευθερωτυπίας και μέσω της ερηματικής διακίνησης του 1995 του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά κυρίως ξεκίνησε η διαδικασία αυτή όταν ο Σπουντούρης, από την οικογένεια των Σπουντούριδων, αυτοί είχαν πάρα πολλά θύματα στο δίστομο, ο δικηγόρος αυτός ξεκίνησε μαζί με τον Σταμούν τη διαδικασία διεκδίκησης των αποζημιώσεων των θυμάτων των Ολοκαυτωμάτων. Έγινε αυτή η διαδικασία, προωθήθηκε σε κάποιο βαθμό, έγινε αποδεκτή και κάποια στιγμή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει ο Άριος Πάγος, επειδή οι Γερμανοί το θεώρησαν ως θέμα διακρατικών σχέσεων και υπό την έννοια αυτή ήταν ένα θέμα στο οποίο έπρεπε να αποφασίσει ο Άριος Πάγος και ενδεχομένως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Άριος Πάγος στην αρχική του απόφαση αποφάσισε βεβαίως υπέρ του να αποδοθούν οι αποζημιώσεις αυτές. Έγινε ένας δικονομικός ελιγμός, κατασκευάστηκε το ανώτατο δικαστήριο και το ανώτατο δικαστήριο με μια επιχειρηματολογία του τότε Προέδρου του Στέφανου Μαρθία στην πραγματικότητα δικαίωσε τη Γερμανία και τη δικαίωσε τη Γερμανία με την επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει η εφημερίδα Ελλάς στα 1944, λίγο μετά τη σφαγή του Διστόμου, που βγήκε τη Γερμανία και δηλώσανε βεβαίως ότι ήταν η σφαγή αυτή ενταγμένη μέσα στις ανάγκες του πολεμικού αγώνα, ότι ήταν απόλυτα επιβεβλημένη κλπ. Αυτού του είδους την επιχειρηματολογία την αφομοίωσε απόλυτα και την εξέθεσε ως σκεπτικό και βάσει αυτής της απόφασης και με τη συνδρομή βεβαίως του Σταθόπουλου και με τη συνδρομή αυτή δεν προχώρησε η διαδικασία αυτή. Και φτάνουμε μετά βεβαίως, αναλαμβάνει την υπόθεση, πάει στην Ιταλία. Οι Ιταλοί
επιτεθέμενο. Οι Ιταλοί έχουν και αυτοί από την πλευρά τους το πρόβλημα, γιατί και αυτοί διεκδικούσαν από τους Γερμανούς. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι οι Ιταλοί, μεταξύ άλλων, ακόμα και όταν ήταν σύμμαχοι των Γερμανών, υπήρχαν περίπου, θεωρήθηκε αριθμός περίπου τόσος, 1,5 εκατομμύριο Ιταλοί αναγκαστήκαν να σταλούν στα γερμανικά εργοστάσια και να δουλέψουν εκεί υπό το καθεστώς βεβαίως μιας στην πραγματικότητα εργασίας σκλαβιάς, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που πήγαν στα γερμανικά εργοστάσια κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και λοιπόν οι Ιταλοί διεκδικούσαν αυτά, οπότε το εφετείο της Φλωρεντίας τελικά με τα πολλά αποφασίζει και παίρνει μια απόφαση υπέρ του ελληνικού δημοσίου και υπέρ την τελευταία ανάλυση του διστόμου. Και επί τη βάση της απόφασης αυτής ανακαλύπτουν οι Γερμανοί το θέμα της ετεροδικίας, παραπέμπουν το ζήτημα βεβαίως όπως ξέρουμε όλοι στο δικαστήριο της Χάγης και εκεί στο δικαστήριο βεβαίως της Χάγης παίρνει απόφαση στο δικαστήριο και θέλει θέμα ετεροδικίας. Είναι προφανές ότι σε σχέση με το θέμα αυτό και μόνο η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να διεκδικηθεί το θέμα καταρχήν πολιτικά ως θέμα διπλωματικών διεθνών σχέσεων και πολύ απλά, αν θέλετε, με έναν τρόπο η απόφαση της Χάγης μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τη διεκδικήσουμε με τον τρόπο αυτό. Και δεύτερον, βεβαίως, το θέμα του κατοχικού δανείου, τα χρήματα αυτά, γιατί ξέρετε, είμαστε η μόνη χώρα που δανείσαμε τους κατακτητές μας. Δανείσαμε τους κατακτητές μας γιατί όταν ήρθαν στην Ελλάδα επί τη βάση του δικαίου του Διεθνούς της Σύμβασης της Χάγης του 1907 έπρεπε μια χώρα να πληρώνει το στρατό που της ασκούσε κατοχή. Ο στρατός που της ασκούσε κατοχή όμως όταν μπήκε στην Ελλάδα αριθμούσε 60.000 στρατιώτες. Σταδιακά και ιδίως από τη στιγμή που αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε η ελληνική εθνική αντίσταση, αλλά και σε σχέση με την ήττα των Γερμανών στο El Alamein, αυξήθηκε ο αριθμός αυτός και από τις 80.000 φτάσαμε στο τέλος του πολέμου να φύγουν από την Ελλάδα 330.000 Γερμανοί στρατιώτες. Ήταν ένας φοβερός αριθμός που καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να καλυφθεί βεβαίως με τα χρήματα, με τα τυπικά χρήματα του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού. Οπότε υπογράψαμε την περιβόητη αυτή σύμβαση, δανειακή σύμβαση με τη Γερμανία. Ξεκίνησε στην αρχή το ποσό ήταν καθορισμένο, 3,5 δισεκατομμύρια και επί τη βάση αυτή έπρεπε υποτίθεται να δίνουμε τα χρήματα αυτά και να μας γυρίζουν πίσω οι Γερμανοί κάποια προκειμένου να αποσωπηθεί το τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό που δημιουργούσε η ανάγκη να συντηρηθεί ο στρατός κατοχής. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να αυξάνουν συνεχώς τα μεγέθη. Οι Γερμανοί, ιδίως από τα μέσα του 1943 και μετά είχαν πανικοβληθεί, περιμένανε απόβαση στην Πελοπόννησο, συμμαχική απόβαση στην Πελοπόννησο, που θα συνδύαζε την ελληνική αντίσταση με τις συμμαχικές δυνάμεις, οπότε ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οχυρώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο για να αποφύγουν το ενδεχόμενο αυτό. Αυξήθηκαν πάρα πολύ τα οικονομικά μεγέθη και το αποτέλεσμα βεβαίως αυτού ήταν να μην φτάσουν ούτε τα χρήματα αυτού του κατοχικού δανείου. Κάποια στιγμή όμως, επειδή ακριβώς προκλήθηκε εκ νέου πρόβλημα πληθωρισμού, αποφασίσαν και μας δώσανε δύο δόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το δώσιμο των δύο δόσεων δείχνει σε τελευταία ανάλυση ότι η τότε γερμανική κυβέρνηση και άρα και οι συνεχιστές της, γιατί ξέρετε υπάρχει και αστυνομικό σύστημα, υπάρχει μια τέτοια σχέση κρατικής συνέχειας που αναδεικνύεται μέσα από το δίκαιο και από το διεθνές δίκαιο, πρέπει να τα αποδώσουν και οι διάδοχοί τους. Το πρόβλημα σε σχέση με τα χρήματα αυτά είναι το γεγονός ότι δεν διεκδικήθηκαν, δεν προσπάθησε το ελληνικό κράτος να βρει πού και πότε ακριβώς με συγκεκριμένα σαφή στοιχεία δόθηκαν τα χρήματα αυτά. Ξέρουμε επίσης ως ιστορικοί, και αυτό θα μας το αποκαλύψει το Εθνικό Λογιστήριο,
ότι όταν οι Γερμανοί φύγανε από την Ελλάδα, ο Kurt von Grevenitz ήταν ο πληρεξούσιος του Ράιχ, ήταν στην ουσία αναπληρωτής πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα. Κάλεσε τον Ράλι, τον πρωθυπουργό της κατοχικής κυβέρνησης και του είπε και του έδωσε ένα συγκεκριμένο σημείωμα στο οποίο σημείωμα αναφερόταν αναλυτικά στις οφειλές της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας. Δυστυχώς το σημείωμα αυτό δεν βρέθηκε. Υπάρχει κάποιος ιστορικός ο Φλάιζερ που αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει αναφερθεί στο σημείωμα αυτό, πρέπει να υπάρχει το σημείωμα αυτό και είναι ευθύνη των ελληνικών υπηρεσιών. Υποθέτουμε ότι οι ελληνικές υπηρεσίες σε αυτή τη βάση, γιατί υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, σε αυτή τη βάση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και θα μας δώσει τα στοιχεία αυτά που είναι αδιάψευτο νομικό επιχείρημα προκειμένου να διεκδικήσουμε το δάνειο και εν γέννη τις πολεμικές αποζημιώσεις. Αν πάρουμε το δάνειο, διεκδικούμε και τις αποζημιώσεις. Αν πάρουμε τις αποζημιώσεις, διεκδικούμε και τις αποζημιώσεις των κατοίκων των μαρτυρικών πόλεων. Ευχαριστώ πολύ.